Συγκινητικές στιγμές εκτελήθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όταν η τετράχρονη Τάλα από τη Συρία συνάντησε ξανά τη μητέρα και το μικρό αδερφό της μετά από 4 μήνες. Το κοριτσάκι έφτασε στις 30 Δεκεμβρίου με τον πατέρα του στον Εύρο. Ο πατέρας της μικρής ξεψύχησε λόγω ψύχους, κρατώντας την αγκαλιά του την τετράχρονη, την οποία εντόπισε στη συνέχεια ένας αγρότης που ειδοποίησε τις αρχές. Η Χριστίνα Σημειονίδου έχει το ρεπορτάζ, αυτό το συγκινητικό ρεπορτάζ. Χριστίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ντένια ράγησαν καρδιές στην αίθουσα αφήξεων Δροδρομίου Μακεδονία την ώρα που η τετράχρονη Τάλα, μετά από 6 μήνες, χάθηκε στην αγκαλιά της μητέρας της και του τρίχνου αδερφού της. Δεν υπήρξαν ντένια λόγια σε αυτές τις πρώτες στιγμές, μόνο αγκαλιές, φιλιά και δάκρυα. Ήταν όμως δάκρυα χαράς τόσο για το μικρό παιδί όσο και για τη μητέρα του που το στερήθηκε μη γνωρίζοντας για αρκετό καιρό την τύχη του. Η μικρή δεν άφησε στιγμή την αγκαλιά της μαμάς της, φιλώντας ταυτόχρονα συνεχώς το μικρό αδερφό της, που από την πλευρά του έλεγε συνέχεια το όνομά της, Τάλα. Υπενθυμίζουμε ότι η τετράχρονη μαζί με τον πατέρα της είχαν εγκαταλείψει τη θήκη του πολέμου στη Συρία, επιλέγοντας τον δρόμο της προσφυγιάς. Είχαν περπατήσει χιλιόμετρα για να φτάσουν στα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας και λίγο πριν την εκπνοή του 2014, ο πατέρας της μικρής την πήρε αγκαλιά και την πέρασε από το ποταμό Εύρο για να μην βραχεί. Να πούμε πως έκτοτε έζησε από τη στιγμή που την βρήκαν οι υπεύθυνοι του χαμόγελου του παιδιού στην ασφαλή αγκαλιά του, το οποίο μαζί με τη διπλωματική αντιπροσωπεία της Παλαιστινιακής Αρχής στην Αθήνα και τις ελληνικές αρχές ήρθε σε επαφή με τον αδερφό του πατέρα της μικρής που έμενε τα τελευταία 2 χρόνια στην Αθήνα, αλλά και τη μητέρα της στη Δαμασκό. Σήμερα το πρωί λοιπόν η μητέρα Ντένια, κρατώντας από το χέρι τον δίχρονο γιο της Μουσταφά, έφτασαν από τη Δαμασκό μέσω Αθηνών στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα παραμείνουν το επόμενο διάστημα με την αρρωγή του χαμόγελου του παιδιού και τη διπλωματική αντιπροσωπεία τη Παλαιστινιακή Αρχή Ντένια. Στιγμές ευτυχίας λοιπόν, η επανένωση της μικρής με τη μητέρα της και τον αδερφό της. Να σε ευχαριστήσουμε και μπορούμε να ακούσουμε δηλώσεις. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική στιγμή που συναντήθηκαν, γιατί το μικρό κατευθείαν που είδε τη μαμά του έβαλε τα κλάματα, την πήρε αγκαλιά, καταλαβαίνει τώρα αυτά τα συναισθήματα ενός κοριτσιού 4-5 χρονών που μετά από 6 μήνες έψαχνε απογνωσμένα τους δικούς του και τώρα βρήκε τη μαμά του μπροστά του. Καταφέραμε σήμερα λοιπόν να επανενώσουμε εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία την οικογένεια. Για μας ήταν πολύ συγκινητική στιγμή, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Να πούμε ότι η Τάλα είναι για μας ένα διεθνές σύμβολο πια. Είναι ένα παιδί από τα χιλιάδες που χάνονται καθημερινά, που πέφτουν θύματα εμπορίας, κακοποίησης, που χάνουν τη ζωή είτε στο δρόμο για μια καλύτερη ζωή. Αυτό που θέλω, το σημαντικό είναι αυτό που ήθελε πάντα η Τάλα, είναι να έρθει η μαμά ασφαλής, να μην περάσει αυτά που πέρασε ο παπάς.